Οι εργαζόμενοι στου Δήμου δεν έχουν διαφορετικέ αγωνίε και προβληματισμού από του υπόλοιπου εργαζόμενου σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Όπω φυσικά δεν έχουν και διαφορετικέ ανάγκε. Όλοι βιώσαμε τη μεγάλη κοροϊδία από την κυβέρνηση για την αύξηση στου μισθού. Μετά από 13 χρόνια μειώσεων και καθήλωση των μισθών, συμβάλλοντα σε αυτό βέβαια όλε οι κυβερνήσει διαχρονικά και τα κατά καιρού εξαπτέριγά κόμματα-κομίτε. Η κοροϊδία της κυβέρνησης συνεχίζεται και στο αίτημα των εργαζομένων για την επαναφορά των δώρων, δηλαδή του 13ου και 14ου μισθού. Παρά του ότι έξι χρόνια προσπαθούν να μας πείσουν ότι βγήκαμε από τα μνημόνια και τις μνημονιακές δεσμεύσεις. Η κυβέρνηση δηλώνει πως 2,5 με τρία δις ετησίως θα κόστιζε η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού για τους δημόσιους υπαλλήλου. Δηλαδή το κράτος για 11 χρόνια επί 2,5 με 3 δις το χρόνο, έχει εξοικονομήσει 27,5 δις έως 33 μόνο από τα δώρα των δημόσιων υπαλλήλων. Και πού πήγαν αυτά τα χρήματα. Μήπως πήγαν στην υγεία ή στην παιδεία. Εκεί δεν είναι που τα δίνουν όλα σε ιδιώτες, σε επιχειρηματικούς ομίλους, μετατρέποντας τα αγαθά της υγείας και της παιδείας σε εμπορεύματα για την κυβέρνηση και τα άλλα αστικά κόμματα, οι δημοσιονομικές αντοχές στενεύουν ασφιχτικά όταν πρόκειται για αυξήσεις στους μισθούς, όταν πρόκειται για την επαναφορά των δώρων, όταν πρόκειται για το ξεπάγωμα της διετίας 16-17. Αλλά όταν πρόκειται για την κερδοφορία εφοπλιστών, τραπεζιτών και άλλων επιχειρηματικών ομίλων, οι οικονομικές αντοχές λασκάρουν απεριόριστα. Η οικονομία αντέχει να έχουμε 150 εταιρείε στο χρηματιστήριο με αύξηση κερδών 303% για ένα χρόνο. Αντέχει να δίνονται δεκάδες δις από το Ταμείο Ανάκαμψης σε επενδύσεις ενισχύσεις μεγάλων επιχειρήσεων της δίθεν πράσινης ανάπτυξης και της ψηφιακής μετάβασης. Αντέχει να φορολογούνται θελοντικά οι εφοπλιστές και οι αχτοπλόοι να επιδοτούνται με 130 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αντέχει η οικονομία την αναβαλόμενη φορολογία των τραπεζών έως το 2040 παρά την εκτόξευση της κερδοφορίας τους στα 8 δις ευρώ την τελευταία μόνο διετία. Όταν όμως από τις αυξήσεις στα τρόφιμα, στα είδη λαϊκής ανάγκης, στα καύσιμα και στην ενέργεια, στα ενίκια και τη φορολιστία, ο μισθό εξαφανίζεται από τι πρώτε μέρε του μήνα, η οικονομία δεν αντέχει αύξηση μισθού για του εργαζόμενου πάνω από 40 ευρώ το μήνα. <coughs> Συγγνώμη. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι, σούπερ μάρκετ, πάροχοι ενέργεια, όμιλοι στι μεταφορέ και άλλοι καταγράφουν κάθε χρόνο και νέο ρεκό κερδών. Αλλά οι εργαζόμενοι καταγράφουμε νεκρούς. Καταγράφουμε σακατεμένους, καταγράφουμε ασθενείς από επαγγελματικές ασ... ασθένειες. Από τα εργοδοτικά εγκλήματα και την κυρίαρχη πολιτική όλων των αστικών κομμάτων και της εργοδοσίας που βάζει πάνω από την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων το κέρδος. Περισσότερο από 160 νεκρούς θρηνεί εργατική τάξη τη χρονιά που πέρασε. Η αναλογία, ένας νεκρός κάθε δύο μέρες περίπου. Με κύριε αιτίε την εντατικοποίηση τη εργασία, τι ελαστικέ σχέσει εργασία, τη μη χορήγηση μέσων ατομική προστασία, την έλλειψη μέτρων προστασία τη υγεία και τη ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρου δουλειά, αλλά και τη μη πραγματοποίηση ελέγχων από το ΣΕΠΕ που γι' αυτό ακριβώ το λόγο και το διέλυσαν. Και αυτό ο λόγο είναι που αυθαιρετούν οι δήμαρχοι, πάρα πολλοί δήμαρχοι, δημοτικέ και αμαξοστάσια τα έχουν μετατρέψει σε σταθμούς μεταφόρτωσης, να μην πούμε και σε χωματερές. Και εδώ, μια που μιλάμε για χωματερή, θα μου επιτρέψετε μια, μια παρένθεση. Η αποτροπή της δημιουργίας μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων, ΜΕΑ, δηλαδή ένα μεγάλο εργοστάσιο καύση ουσιαστικά τεράστια χωρητικότητας δυναμικότητας, που δρομολογεί η κυβέρνηση και η περιφέρεια Αττικής στο χώρο του Σκιστού που ήδη λειτουργούν τρεις σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων είναι υπόθεση όλων μας και είναι στο χέρι μας να μην το επιτρέψουμε. 68 νεκροί τελευταία δεκαετία στους Δήμους. Εκατοντάδες σακατεμένοι, εκατοντάδες με επαγγελματικέ ασθένειες. Την ίδια στιγμή η πολιτική βούληση της κυβέρνησης, εφαρμόζοντας ευρωενωσιακή οδηγία, είναι να καταργηθεί το επίδομα επικίνδυνη και ανθυγινή εργασία, όπω και το καθεστώ ασφάλιστη των βαρέων ανθυγινών επαγγελμάτων. Αν και, αυτό δεν έχει γι... αν, και α... και αν αυτό δεν έχει γίνει ακόμα μέχρι σήμερα, είναι γιατί οι όποιε προσπάθειε επιχειρήθηκαν τόσο από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και αργότερα από την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, τι απέτρεψε ο αγώνα των εργαζομένων και το οργανωμένο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Η τραγική έλλειψη προσωπικού και οι ποικιλόμορφε ελαστικέ σχέσει εργασία που εφαρμόζονται και τίνουν να αντικαταστήσουν τη μόνιμη και σταθερή εργασία με δικαιώματα σε ολιγόμενη εργασία, κακοπληρωμένη και χωρί δικαιώματα, είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα των εργαζομένων στο δήμο, στου Δήμου. Αυτό οδηγεί και σε εργολαβίες, αυτό οδηγεί και σε ιδιωτικοποιήσεις. Και επειδή πολλά ακούγονται για μονιμοποίηση βασιούχων ένθεν και ένθεν, το ΚΚΕ ήταν το μόνο κόμμα στη Βουλή τη χρονιά της αναθεώρησης του συντάγματος το 2019 που στήριξε τον αγώνα και το αίτημα εκατοντάδων συνδικάτων για την κατάργηση του άρθρου 103 που απαγορεύει τη μετατροπή των συμβάσεων από ορισμένου χρόνου σε αορίστου και αποτελεί το πραγματικό αγκάθι για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Φίλε και φίλοι, θα μπορούσαμε να λέμε πολλέ ώρε για τα προβλήματα των Δήμων και δεν είναι σίγουρα μόνο αυτά που ανέφερα. Καλή είναι η περιγραφή των προβλημάτων και χρειάζεται για να κατανοούμε και τα αίτια. Αλλά δεν μπορούμε να μένουμε μόνο στην καταγραφή. Χρειάζεται οργάνωση και διαρκή αγώνα μέσα από τα συνδικάτα για να ανατρέψουμε την σε βάρο μα κατάσταση, για να διεκδικήσουμε αυτά που μα αξίζουν ζωή και εργασία με δικαιώματα και αξιοπρέπεια για καλύτερε ημέρε για εμά και τι οικογένειέ μα. Δεν μπορούμε όμω να αφήσουμε απ' έξω και τη μάχη των ευρωεκλογών που έχουμε μπροστά μα σε λιγότερα από ένα μήνα. Μια και οι αντεργατικοί και αντιλαϊκοί νόμοι που ψηφίζονται στη χώρα μα έχουν ψηφιστεί πρώτα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μα έρχονται εδώ ω οδηγίε. Σαν εργαζόμενοι πρέπει να αναλογιστούμε και να βάλουμε κριτήριο Ποιο και ποια πολιτική ευθύνεται για την κατάσταση που βιώνουμε τόσα χρόνια, εδώ και χρόνια. Ποιο είναι μαζί μα στον δρόμο του αγώνα και των διεκδικήσεων. Ποιο με παρεμβάσει, ερωτήσει μέσα στη Βουλή βάζει μπροστά τι σύγχρονε ανάγκε και τα προβλήματα των εργαζομένων και του λαού. Και ποιου τελικά έχουμε απέναντί μα. Τότε είναι σίγουρο ότι θα, καταλήγουμε, θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι αυτό πράγματι είναι το ΚΚΕ που δίνει πραγματικές μάχες μέσα και έξω από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ακόμα και αν κάποιοι δεν συμφωνούν σε όλα, τώρα είναι η ώρα να εμπιστευτούν το ΚΚΕ και να γυρίσουν την πλάτη σε όλα τα αστικά κόμματα που είναι δεσμευμένα και υπάκουα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα το ΚΚΕ να γίνει το αποκούμπι όλων γιατί αποδεδειγμένα παλεύει με όλες τις δυνάμεις για το δίκαιο των εργαζομένων και του λαού. Την Κυριακή σε 9 Ιούνιου, όλοι οι εργαζόμενοι στην κάλπη της Ευρωβουλής έχουμε μία επιλογή. ΚΚΕ. Καλό αγώνα.